αδελφή του. Συντροφοί και συντρόφισσες, νέες και νέοι, άνεργοι νέοι και γυναίκες, μικρομεσαίοι αυτοαπασχολούμενοι, απόμαχοι της δουλειάς, μετανάστες, αγαπητοί φίλοι. Μοναδική τιμή είναι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος η παρουσία σας εδώ. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο νομό μας και οι υποψήφοι βουλευτές του Κώστας Λάμπρου, Γιάννης Νόβας, Κατερίνα Παπαγιάννη και Βαγγέλη Τσοβίλης, δώσαμε και θα δώσουμε στην τελευταία στιγμή το μέγιστο των δυνάμεών μας για την επίτευξη των εκλογικών στόχων του ΚΚΕ στην υπηρεσία των οραμάτων του λαού μας για ένα καλύτερο αύριο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπροστά στην κάλπη των εκλογών της 4ης Οκτώβρης σας καλεί. Σταθείτε με το κεφάλι ψηλά, σταθείτε περήφανοι με το λαό, γιατί είναι καιροί σήμερα που θέλουν να σερνόμαστε πίσω από τα χιλιάδες προβλήματα που γέννησαν οι αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποτακτικών τους στη χώρα μας, να τους οικετεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί, να προσκυνάμε τις ελεημοσύνες της μεγαλοψυχίας τους. Θυμηθείτε, η χειροτέρευση της ζωής μας για 20 χρόνια τώρα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη μετά τις εκλογές. Έρχεται θύελλα νέων μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Αλμούνια το έχουν διατάξει. Ο κύριος Καραμανλής το επανέλαβε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σκεφτείτε, την επόμενη των εκλογών στις 5 Οκτώβρη, το πολιτικό πρόβλημα που αφορά την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν θα έχει λυθεί και πάλι η αστική κυβέρνηση για τα συμφέροντα του κεφαλαίου θα έχουμε στη χώρα μας. Ωστόσο, σε αυτή την εκλογική μάχη, μπορεί ο λαός μας, αν το θελήσει, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να δεχθούν ένα ισχυρό πλήγμα, να βγει δυνατό το ΚΚΕ. Όσο γίνεται πιο δυνατό, έτσι που μετά τις εκλογές να δυναμώσει και να οριμάσει το μαχόμενο λαϊκό κίνημα, να γίνει ικανό να αντισταθεί και να αντεπιτεθεί ενάντια στις πολιτικές του ντόπιου, του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου κεφαλαίου, που τυφλά υλοποιούν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και αποδέχονται τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Αγαπητοί φίλοι, γιατί προκηρύχθηκαν προώρες εκλογές? Ο κύριος Καραμανλής και η κυβέρνησή του μας είπε πως υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία μετά 5 χρόνια διακυβέρνησης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκτιμά πως για άλλους λόγους προσέφηκαν τις εκλογές. Γιατί συσσωρεύτηκε μεγάλη λαϊκή αγανάκτηση πλέον από τις πολιτικές τους. Απρόβλεπτοι για τα συμφέροντά τους. Θέλουν συνεπώς να κερδίσουν χρόνο, να ξεθυμώσει ο θυμός των εργαζομένων, να αναδιαρθρώσουν τις πολιτικές τους προτεραιότητες, έτσι που να μπορέσουν να προχωρήσουν χωρίς αντιστάσεις με μεγαλύτερη σιγουριά στα αντιλαϊκά τους σχέδια. Υπολογίζουν λοιπόν πως μια νοπή εκλογική εντολή μπορεί να τους δώσει τη λαϊκή ανοχή που χρειάζεται για να ολοκληρώσουν τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, αυτές που έχει διατάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Βέβαια, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, για το ποιος από τους δύο, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, μπορεί σήμερα καλύτερα να προωθήσει παραπέρα την αντιλαϊκή πολιτική και τις απάνθρωπες αναδιαρθρώσεις. Ποιος μπορεί από τους δύο πιο αποτελεσματικά και σίγουρα να εξυπηρετήσει τα κέρδη του κεφαλαίου, είναι αλήθεια πως είναι ένα δίλημα, δίλημα όμως του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αντιδραστικής πολιτικής.
Συνεπώς, τέτοιο δίλημα, τέτοια έγνοια δεν μπορεί να είναι έγνοια του λαού μας. Γιατί μπροστά στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη, η αληθινή σύγκρουση που αφορά τα συμφέροντα του λαού μας δεν γίνεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αλλά ανάμεσα από τη μια μεριά στις πολιτικές δυνάμεις που προσκυνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα και την κερδοφορία του κεφαλαίου, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Λάος και Οικολόγοι, και από την άλλη μεριά στις πολιτικές δυνάμεις που ορθώνουν το αγωνιστικό τους ανάστημα ενάντια σε αυτές τις πολιτικές, δηλαδή στο ΚΚΕ και τους συμμάχους του, τους εργαζόμενους στην εργατική τάξη της πατρίδας μας. Την 5η Οκτώβρη, έτσι θα κάνουν το λογαριασμό σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ντόπιο και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, οι πολυεθνικές και τα μονοπόλια, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές, οι επενδυτές και τα πολυεθνικά πολυκαταστήματα. Θα βάλουν στο ζύγι από τη μια μεριά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και τα δεκανίκια τους μαζί, και από την άλλη το ποσοστό του ΚΚΕ, δηλαδή την καθημερινά και ασυμβίβαστα μαχόμενη δύναμη του λαού μας ενάντια στα σχέδιά τους. Θα μετρήσουν δηλαδή αυτοί οι κύκλοι αν το εκλογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα τους επιτρέψει ανεμπόδιστα τη συνέχιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, ή αν το αποτέλεσμα αυτό μαζί με ένα μαχόμενο λαϊκό κίνημα θα τους βάλει εμπόδια, θα τους δυσκολέψει ή θα τους χαλάσει αυτά τα σχέδια σε βάρος του λαού μας. Όμως, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, δεν πρέπει έτσι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αυτοί, έτσι και εμείς να κάνουμε το λογαριασμό για το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει από τώρα ο λαός μας να φροντίσει έτσι υπό ψήφους του το εκλογικό αποτέλεσμα να δώσει φτερά ελπίδα στα δικά του συμφέροντα και να κόψει τα φτερά των δυνάμεων που υπηρετούν την πολιτική ασύστολης κερδοφορίας του κεφαλαίου εκμεταλλευόμενοι τον ιδρώτα και το μόχθο των ανθρώπων. Δεν πρέπει να ζυγίσουμε αν το αποτέλεσμα θα δώσει δύναμη στο ΚΚΕ και στο λαό για να γιγαντώσουμε το αντιπεριαλιστικό κίνημα, για να αντισταθούμε, να αντιπιτεθούμε στο όνομα της μόνης αλήθειας, της αλήθειας που αναγνωρίζει αποκλειστικά και μόνο ως παραγωγό του πλούτου τον εργαζόμενο άνθρωπο και σαν κίνητρο για την παραγωγή, την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών των αναγκών και όχι το κέρδος των εκμεταλλευτών μας. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, σήμερα μπροστά στις εκλογές, πολιτικοί και παπαγαλάκια συνθλίβουν τη μνήμη μας για να ξεχάσουμε τις βαθιά αντιλαϊκές τους πολιτικές. Να μην θυμόμαστε πως είχαμε 8ωρο και σήμερα υπάρχει μερική και εκπεριτροπής απασχόληση. Νόμοι για μέχρι και 13 ώρες δουλειά. Stage, απολύσεις. Πως είχαμε ολόκληρο μεροκάματο και σήμερα έχουμε μισό. Πως παίρναμε σύνταξη άνδρες στα 65 και γυναίκες στα 55 και σήμερα το πήγαν στα 65-70 και για τις γυναίκες στα 65. Πως είχαμε κοινωνική ασφάλιση και σήμερα διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Πως είχαμε δημόσια παιδεία και υγεία και σήμερα γίνονται ιδιωτικά. Πως είχαμε κρατικό ΟΤΕ, λιμάνια, ΔΕΗ, Ολυμπιακή, ΟΣΕ και σήμερα τα ξεπουλούν στα μεγάλα πορτοφόλια. Πως ενώ ο πλούτος της χώρας μας αύξανε με τη δουλειά των εργαζομένων, οι άλλοι θησάβριζαν και οι εργαζόμενοι γινόνταν επέτες μισού μεροκάματου. Πως μέχρι το 1990 πουλούσαμε 9 αγροτικά προϊόντα και κάναμε εισαγωγή 1 και σήμερα κάνουμε εισαγωγή 9 και πουλάμε 1. Αυτά είναι τα κατορθώματα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επί 20 χρόνια. Σήμερα βέβαια, μπροστά στις εκλογές 4ης Οκτώβρη, μας λένε πως για όλα φταίει η οικονομική κρίση και πάλι. Εξαπατούν. Εξαπατάει η Νέα Δημοκρατία προπαγανδίζοντας ότι η κρίση θα αντιμετωπιστεί αν μετά τις εκλογές γίνουν όλα ιδιωτικά, αν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί τώρα, χρόνια τώρα, το Μάστριχ. Ας εξαντληθούν οι εργαζόμενοι. Περηφανεύεται μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός για το ότι δεν θα διστάσει να αναλάβει το πολιτικό κόστος για τη χειροτέρευση της φτώχειας που θα προωθήσει. Εμείς ρωτάμε, περηφάνεια ας πούμε ότι έχετε κύριε Πρωθυπουργέ, ήκτο όμως για αυτούς που θα τους χαρίσετε την ανεργία, τον πόνο και τη δυστυχία, έχετε? Το ΠΑΣΟΚ εξαπατά προπαγανδίζοντας ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι η λύτρωση των εργαζομένων. Ρωτάμε όμως, τα πράσινα εργοστάσια, οι πράσινοι κεφαλαιοκράτες θα δίνουν μεγαλύτερους μισθούς? Θα αλλάξουν τη μερική και περιστασιακή απασχόληση? Θα σταματήσουν τις απολύσεις? Η πράσινη ανάπτυξη θα καταργήσει την εκμετάλλευση, τον ανταγωνισμό, το ανελαίητο κυνηγητό του κέρδους? Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, μπροστά στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη και οι δυο μαζί, με απόλυτη σύμπτωση, εξαπατούν και την νεολαία μας, τάζοντας νεφελώδεις αοριστείες για την αυριανή του ζωή, κρύβοντας όμως επιμελώς ποιες πολιτικές τους έφεραν ως εδώ. Απευθύνονται στην νεολαία γενικόλογα, σαν να μην γνωρίζουν πως η έννοια νεολαία
είναι έννοια ταξική. Αποφεύγουν να μας εξηγήσουν πως άλλο είναι ο γιος του εφοπλιστή και άλλο ο γιος του αγρότη, του μεροκαματιάρη, του άνεργου από οικονομική και κοινωνική πλευρά. Πίσω από κούφιες κουβέντες κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ή δεν γνωρίζουν πως οι νέοι των λαϊκών στρωμάτων είναι άνεργοι, ακόμη και όταν οι οικογενειές τους πληρώνουν πανάκριβα για να έχουν ένα πτυχίο. Πως οι γονείς αυτής της νεολαίας είναι βιοπαλαιστές, είναι μεροκαματιάριδες και αυτοί άνεργοι. Πως αυτοί οι γονείς δίνουν και το τελευταίο ευρώ από τις φτωχοαποδοχές τους για να μορφώσουν τα παιδιά τους να μην έχουν και αυτά την ίδια μαύρη μοίρα των γονιών τους. Πως αυτοί οι γονείς πληρώνουν βαρύ τίμημα αγωνίας για το μέλλον των παιδιών τους μέσα στον κόσμο της εργασιακής ζούγκλας που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω, ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Παπανδρέου, κανένα βιομήχανο, κανένα εφοπλιστή που να αγωνίζεται και να ξοδεύει για να κάνουν τα παιδιά του οικοδόμους, να τα κάνει εργάτες, αγρότες, κτηνοτρόφους? Ξέρετε κανένα να αγωνίζεται να βάλει τα παιδιά του να δουλεύουν με τετράωρα, με ανασφάλιστη εργασία, με stage? Γιατί αποκρύπτεται αυτές τις μεγάλες αλήθειες από την νεολαία? Γιατί το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που ασπάζεστε, κύριε Καραμανή και κύριε Παπανδρέου, καταδικάζει την ζωή της νεολαίας μας στην υποκουλτούρα, τη στερεί την πολιτιστική παιδεία, τη μαθαίνει ελάχιστα ή βάρβαρα παρεποιημένα την ιστορική και κοινωνική εξέλιξη του λαού μας? Γιατί επιβάλλει πρότυπα σε χαμεράκια σύμβατα με το λαϊκό πολιτισμό μας? Γιατί καταρακώνει τις αξίες μας από τις οποίες διαμορφώθηκε η ταυτότητα του λαού μας? Γιατί ο αθλητισμός έγινε ολοήμερο θέαμα στη TV και όχι δικαίωμα κάθε ηλικίας? Γιατί το σύστημα που προσκυνάται καλλιεργεί και υποθάλπτει την ναρκοκουλτούρα, την περιθωριοποίηση, τον οχαρφέθερεθεφεσμό, ακόμη και τον χαφιαδισμό? Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν γνωρίζετε ότι το 2008 οι οικογένειες στην Ελλάδα πλήρωσαν σε ευρώ για τη μόρφωση του παιδιών τας σε ιδιωτική δαπάνη 4,5 δις ευρώ, για ξένες γλώσσες 430 εκατομμύρια, για φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 567 εκατομμύρια, για επαγγελματικές σχολές και ιδιωτικά ΙΕΚ 130 εκατομμύρια από την τσέπη των λαϊκών στρωμάτων? Δεν γνωρίζετε ότι το 14% των νέων εγκαταλείπει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 60% των σπουδαστών του ΤΕΙ και το 45% των φοιτητών των πανεπιστημίων εργάζεται για να τα βγάλει πέρα? Δεν γνωρίζετε ότι στους χώρους της εκπαίδευσης το 20% των εκπαιδευτικών, το 30% των καθηγητών στα πανεπιστήμια και το 77% στα ΤΕΙ απασχολούνται ως ορομίστοι και αναπληρωτές ή είναι συμβασιούχοι? Συντρόφισσες και σύντροφοι, νέες και νέοι, άνεργοι νέοι και γυναίκες, αγαπητοί φίλοι, μπροστά στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βροντοφωνάζει. Σήμερα, με όλα αυτά τα βάσανα που Ευρωπαϊκή Ένωση, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ συσσόρευσαν στο λαό μας όλα αυτά τα χρόνια, είναι αδύνατον ο άνεργος, ο εκβιαζόμενος εργαζόμενος να βρει και το δίκαιο του, αν δεν κατανοήσει γιατί κάθε φέτος και χειρότερα. Τι φταίει? Αυτό το τι φταίει πρέπει να ανακαλύψει στο μυαλό του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βροντοφωνάζει. Είναι ψέματα και απάτη όταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Λαός και Οικολόγοι προπαγανδίζουν με ύφος σοφών πως οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δεν είναι ρεαλιστικές. Εμείς δηλώνουμε ανοιχτά και ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Αλήθεια είναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν διαθέτει προτάσεις για την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, για τη συντριβή των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν έχει προτάσεις για να ρίξει στην ανεργία τους νέους και τις γυναίκες, για να τους έρθουν για ένα κομμάτι ψωμί από τη μύτη, με stage, με τετράωρη και ανασφάλιστη εργασία. Δεν έχει προτάσεις για να χαρίσει 30 δις και βάλες στις τράπεζες και να χρεώσει τα νοικοκυριά. Δεν έχει προτάσεις για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας και της υγείας. Δεν έχει προτάσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για το ξυπούλημα του δημόσιου πλούτου στα μεγάλα πορτοφόλια. Δεν έχει προτάσεις για συμμετοχή της πατρίδας μας στο ΝΑΤΟ, στους υπερελιστικούς πολέμους. Δεν προτείνει οι φαντάροι μας να πηγαίνουν στο Κόσοβο, στο Ιράν, στο Αφγανιστάν. Τέτοιες προτάσεις είναι αλήθεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν έχει. Οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι ρεαλιστικές και ωφέλιμες μόνο για το λαό μας. Για το μεροκαματιάρι, τον μισθωτό, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, για τους μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους, για τους άνεργους, τους νέους, για τα δικαιώματα των γυναικών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει: η Ευρωπαϊκή Ένωση που σχεδιάζει τη σύγχρονη σκλαβιά των εργαζομένων με εκτελεστές της κυβερνήσης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας δεν είναι μονόδρομος για το λαό, αλλά μόνο για το κεφάλαιο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση
Ένα στόχο έχει, να διασφαλίσει τα άνομα κέρδη του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων. Γι' αυτό την έφτιαξαν, όχι για τα συμφέροντα των εργαζομένων των ευρωπαϊκών χωρών. Σύντροφοι και συντρόφισσες, νέες και νέοι, άνεργοι νέοι, άνεργες γυναίκες, μετανάστες, συνταξιούχοι, μεροκαματιάριδες, αυτοαπασχολούμενοι, αγαπητοί φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητά την ψήφο σας στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη. Να μεγαλώσει η δύναμη του λαού μας, να δεχθούν ισχυρό πλήγμα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Να δυναμώσει το κίνημα αντίστασης, οι δυνάμεις που μάχονται καθημερινά στους δρόμους, στα γιαπιά, στα εργοστάσια, στα μπλόκα, στις απεργίες, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Έχουμε σήμερα διάσυστα δείγματα πλέον πως ακόμη και εν μέσω κρίσεως οι εργαζόμενοι είχαν κατακτήσεις εκεί που είναι αμαχόμενες δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το ΠΑΜΕ καθοδηγούν τους αγώνες του λαού μας. Να καταλάβουμε καλύτερα μέσα από αυτούς τους αγώνες ποιος είναι ο αντίπαλος. Ποιος κλέβει τον πλούτο που εμείς φτιάχνουμε σκορπώντας πόνο και δυστυχία στους ανθρώπους του μόχθου. Ποιος στερεί το δικαίωμα της νεολαίας και των νέων γενεών για μια ανθρώπινη ζωή. Να μπορέσουμε έτσι καλύτερα να αντισταθούμε και να αντεπιτεθούμε στη λέλαπα αντιλαϊκών μέτρων που η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν έτοιμα για μετά τις εκλογές. Να αποσπάσουμε σήμερα κομμάτι από το μόχθο μας για μια αξιοπρεπή ζωή. Και θα έρθει καιρό, σύντροφοι και συντρόφισσες και αγαπητοί φίλοι, που μέσα από αυτούς τους αγώνες των εργαζομένων, ο λαός μας όχι μόνο θα κερδίσει σήμερα ένα κομμάτι από το μόχθο του, αλλά αύριο θα διαφεντέψει τελικά ο ίδιος τον πλούτο που γεννά, θα διαφεντέψει ο ίδιος την ίδια του την πατρίδα. Ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ζήτω η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μπαίνει το ερώτημα, τι διακυβεύεται, τι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές. Πώς θα είναι τα πράγματα την επόμενη μέρα, τι θα προκύψει θετικό για το λαό. Όσον αφορά τα κόμματα της πλουτοκρατίας που αποτελούν τους εκπροσώπους του ντόπιου και του ξένου κεφαλαίου, των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τοκοβλικού κεφαλαίου, της κυρίας Λαγκάρ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι σαφές τι περιμένουν από αυτές τις εκλογές. Το δηλώνουν με αρκετά ψέματα και αρκετή τρομοκρατία περί χάους και ακυβερνησίας. Θέλουν το λαό σκυμμένο, ανήμπορο, εξαθλειωμένο, απογοητευμένο και απελπισμένο να μην σηκώσει το ανάστημά του στην υλοποίηση της πολιτικής που ψήφισαν με τα δύο μνημόνια. Το συνεθήλευμα των αντιμνημονιακών δυνάμεων είναι σαφές τι ζητά. Ζητά την επαναδιαπραγμάτευση. Και επειδή αυτές τις μέρες κυοφορήθηκε και το εξαιρετικό τέκνο της υποτιθέμενης αριστεράς με τους αντιμνημονιακούς, χθες ο κύριος Τσίπρας συμφώνησε με τον κύριο Καμένο σε μερικά πράγματα, όλοι μαζί προσδοκούν την ψήφο του λαού για να μπορέσουν, λέει, να αντιπαλέψουν το μνημόνιο, να πάνε σε επαναδιαπραγμάτευση, βεβαίως μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στις συμφωνίες, με τα μνημόνια παρόντα, με τις δεσμεύσεις μέχρι το 2042, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από πάνω και με άλλες δυνατότητες που έχουν. Με τη ΓΕΣΕ δική τους και όχι των εργαζομένων. Ψήφισανε το Μάστριχτ, πληρώνει ο λαός. ΠΑΣΟΚ, Λουδού, συνασπισμός. Ψήφισανε το Μάστριχτ, πληρώνει ο λαός. Η αριστερά, έτσι όπως αρθρώνεται και προσδιορίζεται διάχυτα και ακαθόριστα, συμπεριλαμβάνοντας κουβέλιδες, συνασπιστές, δεν ξέρω τι άλλο, με μεγάλη αυτοπεποίθηση, αρκετά περίεργο, δηλώνουν πως θα κάνουν κυβέρνηση της αριστεράς και θα λύσουν το πρόβλημα των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή, θα λύσουν το πρόβλημα των 1,5 εκατομμυρίων ανέργων, του 50% της νεολαίας ανέργων, του 60% των γυναικών, της εξαθλίωσης της υγείας, της εξαθλίωσης της παιδείας, το κόψιμο των συντάξεων, το κόψιμο των μεσών, το κόψιμο του επιδόματος του κοιτού, το κόψιμο του επιδόματος των τυφλών, των ανθρώπων με τις ειδικές ανάγκες,
και θα το πράξουν ως διαμαγείας. Με μια πλειοψηφία που δεν ξέρουμε ποια θα είναι, πόσοι θα είναι και που κανένας κατανοεί πολύ καλά πως ο μεγάλος εταίρος σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, ο συνασπισμός μόλις πριν στις δύο εκλογές του 2009 έλεγε πως αν βγει το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσουμε επικοδομητική πολιτική, θα το παρακολουθούμε, θα το επικρίνουμε εκεί που πρέπει και θα το συγχαίρουμε εκεί που θα προχωράει. Όμως αγαπητοί φίλοι, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για το λαό, για τους εργαζόμενους, για αυτούς που η ανέχεια, η εξαθλίωση και η απελπισία βαραίνει τις πλάτες και τα παιδιά τους στο σπίτι τους, τι προσδοκούν? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καρτερά και προσδοκά παλεύει γι' αυτό. Στις 7 του Μάη εκείνοι που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και ξανά και ξανά και ξανά και Νέα Δημοκρατία να απεγκλωβιστούν, να έρθουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να δημιουργηθεί μια δραστική πλειοψηφία τέτοια που να μπορεί αύριο μετά τις εκλογές να γίνει ρυθμιστής, να παρέμβει στις εξελίξεις και να γίνει ρυθμιστής αυτές. Έχει ενδιαφέρον για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος οι εκλογές και το αποτέλεσμα, να διαπιστώσουμε αν ο λαός μας αξιοποίησε αυτή την δραματική, σκληρή και αντισόπιτη πείρα που απόκτησε από την βάναυση καπιταλιστική πολιτική. Θα δούμε δεδομένα εάν ο λαός μας και πάλι ξεγελάστηκε από κουβέντες και ταξίματα ανθρώπων και κομμάτων που καλά τους γνωρίζει. Θα κρίνουμε εάν από αυτές τις εκλογές θα προκύψει μια τέτοια δυναμική αύξηση και του εκλογικού ποσοστού του Κομμουνιστικού Κόμματος που θα δράσει καταλυτικά στην οργάνωση, τη συγκρότηση και την αντεπίθεση του αντιδρούμενου λαϊκού κινήματος απέναντι στην καπιταλιστική πολιτική. Κρίνεται σε αυτές τις εκλογές για το Κομμουνιστικό Κόμμα αν ο λαός μας θα μπορέσει να γυρίσει την πλάτη στους λεγόμενους αντιμνημονιακούς. Κρίνεται αν θα μπορέσει να περάσει τα διλήμματα της ακυβερνησίας και του χάους με τα οποία τους απειλούν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κρίνεται αν οι εργαζόμενοι, φτάνοντας ως το ΚΚΕ, θα αποδεχθούν τις θυσίες ενός αγώνα που ξέρουν πως θα είναι λιγότερες από την εξαθλίωση που τους φυλάει το καπιταλιστικό σύστημα, αν αποδέχονται αυτές τις θυσίες για ένα καλύτερο αύριο των ιδίων και των παιδιών τους. Εκεί στα μετερίζια που κάθε μέρα συντρίβεται το μωροκάματο, εκεί που οργιάζει η απόλυση, εκεί που εξαθλιώνουν τους ανθρώπους. Γιατί ξέρει ο λαός μας, ακόμη και εκείνοι που διαφωνούν, ως δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σημαίνει δυνατός λαός, δυνατό μάχημος λαός απέναντι σε αυτή την πολιτική. Έχουμε υπόψη μας όμως τι εννοούν γενικά με τον όρο αριστερά. Εξάλλου όπως ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επέλεξε να λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που σημαίνει έχει συγκεκριμένη ιδεολογία, έχει συγκεκριμένη πρακτική, έχει πιστεύω του και νόμο το δίκαιο του εργάτη και είναι με την τάξη των εργατών, των αγροτών, των φτωχών, των μικρομαγαζατόρων της νεολαίας. Παρά τα αυτά όμως, θα άξιζε να μας πούν τι θα μπορέσουν μες τα πλοκάμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μες τα πλοκάμια της κυρίαρχης καπιταλιστικής πολιτικής, με μια ΓΕΣΕΕ που ξεπούλησε τα πάντα στο μαζικό και στο λαϊκό κίνημα, στο εργατικό κίνημα. Τι άλλο έχουν να κάνουν από εθνικούς διαλόγους, από κοινωνικούς διαλόγους και με το γάντι ξεπούλημα
των συλλογικών συμβάσεων, του μεροκάματου, της περικοπής των μισθών, της κατάργησης των ανθυγίνων. Αυτά δεν κάνανε 2,5 χρόνια τώρα. Αλλά όταν η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι σαφής και αμετακίνητη, προϋπόθεση για να αντιπετωθούμε σε αυτή την πολιτική είναι μία: η δημιουργία του εργατικού λαϊκού αντιμονοπωλιακού αντιπεριαλιστικού μετώπου, δηλαδή τον υψηλότερο βαθμό οργάνωσης σε ποσότητα και ποιότητα των εργαζομένων, που μέσα σε όλους τους χώρους της δουλειάς, από την Ήπειρο στη Ρόδο και από την Κρήτη ως τη Θράκη, θα δίνουν τον καθημερινό αγώνα υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους. Μέσα σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο αγώνα, τι μας καλεί να κάνουμε? Να φύγουμε από τους χώρους δουλειάς και να πάμε στα έδρανα της Βουλής? Να αφήσουμε τους εργαζόμενους και εκεί που τους είχαμε μαζί και παλεύαμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα και σαν ΠΑΜΕ, να πάμε και να σταθούμε στους υπουργικούς θόκους για να τους έχουμε απέναντί μας, να συντρίβουμε το ίδιο το κίνημα, να το υποβαθμίζουμε, να το περιφρονούμε, να περνάμε εμείς τις πολιτικές ενάντια στους εργαζόμενους? Και εγώ δεν έχω καμία αυταπάτη ότι θα μπορούσε μια τέτοια κυβέρνηση να τις κάνουν και ψευτοχάρες για να τις σηκώσουν και στα μάτια των εργαζομένων. Εξάλλου έχω μια εκτίμηση, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι. Σε αυτή τη φάση και στις εκλογές που έρχονται, έχω την πεποίθηση ότι δεν τους βολεύει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, που έτσι κι αλλιώς είναι φούμαρα. Αυτό που τους βολεύει είναι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την επωνομαζόμενη αριστερά. Θα τους βόλευε πάρα πολύ για να έχουν ξανά τη θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων, όπως όταν η Νέα Δημοκρατία είχε την εξουσία και παρουσιάζονταν το ΠΑΣΟΚ, η Σοσιαλδημοκρατία, ότι αυτή θα τους λύσει τα προβλήματα και τους πήγε εκεί που τους πήγε. Άρα λοιπόν, να αφήσουμε το κίνημα και να πάμε στα έδρανα. Η εντολή προς το Κομμουνιστικό Κόμμα με βάση τους ψήφους που θα πάρουμε στις εκλογές αυτές δεν είναι για να φτιάξουμε κυβέρνηση αριστεράς. Η εντολή είναι αυτή που δίνει ο λαός, που ξέροντας τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στην καπιταλιστική πολιτική, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους και στο μακριά στο βάθος λαϊκή εξουσία, αυτός που θα φτάσει να ψηφίζει κουκουέ, γι' αυτά πρημοδοτεί το κουκουέ. Δεν το πρημοδοτεί για τίποτα άλλο. Μας ρωτούνε μερικές φορές, θα την πάρετε τη λαϊκή εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή την καταθέσουμε? Θα την καταθέσουμε. Εμείς σε παζάρια, με κόμματα της αστικής τάξης και της πλουτοκρατίας, είτε από κόμματά τους, είτε εξαρθώματά τους, δεν θα κάνουμε παζάρια για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πιάνοντας τα μηνύματα 100 χρόνια τώρα και πάνω, ορκισμένο στο πλευρό της εργατικής τάξης, εκφράζεται θαυμάσια από ένα εξαιρετικό ποίημα που έγραψε ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς και δημοσιεύθηκε στην καπιταλιστική κρίση του 1929. Δημοσιεύθηκε το 1933. Θα μου επιτρέψει να διαβάσω μερικές γραμμές. Λέγεται «Εμείς οι εργάτες». Εμείς οι εργάτες είμαστε που με τον ίδρωτά μας ποτίζουμε τη γη για να γεννά καρπούς λουλούδια τα αγαθά του κόσμου ολογυρά μας. Φτωχή αλουλούδιαστη, άκαρπη μονάχα η εργατιά. Εμείς οι εργάτες είμαστε που με τον ίδρωτά μας ζυμώνουμε του κόσμου το ψωμί. Πιο δυνατά και από τα σπαθιά τα χέρια τα δικά μας και μόνο τα λυσόδεμα σκάφτουν κι γη πλουτή. Στου κόσμου τους θησαυρητές το βιό σου, εργάτη, νόμοι το τρώνα δικητές χωρίς ντροπή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πάρει την απόφαση από τη μέρα που κυλοπονώντας η εργατική τάξη κάτω από την πελώρια ιδεολογία του Μάρξ και του Λένιν και του Έγκελς γέννησε το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γέννημα της εργατικής τάξης Ελλάδος.
βρέθηκε, στάθηκε, αγωνίστηκε, πολέμησε, έδωσε μάχες σκληρές για το συμφέρον αυτών που το γέννησαν, των εργατών της εργατικής τάξης πατρίδας μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ιστορικά δεν έχει άλλα περιθώρια παρά μονάχα να είναι εκεί που τόταξε ο πόνος και ο καημός των ίδιων των εργαζομένων, των παραγωγών του ανθρώπινου πλούτου. Με την εργατική τάξη, ενάντια στον καπιταλισμό και ενάντια στο κεφάλαιο. Αυτό είναι το όραμα των νέων γενεών. Δεν μπορεί οι νέες γενιές να ζήσουν μέσα σε σκλαβοπάζαρα του σύγχρονου καπιταλισμού. Δεν μπορεί άλλη πολιτική δύναμη να αντιδραθεί σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Δεν μπορεί παρά μονάχα η κοινωνικοποίηση του πλούτου στα χέρια της εργατικής τάξης να λύσει τα προβλήματα των τεράστιων αναγκών που δημιούργησε το σάπιο καπιταλιστικό και απάνθρωπο βάρβαρο σύστημα. Σε αυτό το δρόμο, σε αυτή τη ρότα θα βρίσκεται για πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δίνοντας όμως εσείς και εμείς τη δύναμή μας, πρωτοπορώντας κάθε μέρα στους αγώνες του λαού, μαζί με το λαό στην άκρη όταν χρειαστεί και μαζί του μπροστάριδες όποτε η ιστορία τα πετύσει για τη μέρα της νίκης της εργατικής τάξης και του σοσιαλισμού. Γεια σας. Έτσι, για να έχουμε γνώση μερικών πραγμάτων, από ποιους σήμερα κατατρέχει το ίδιο ο λαός μας. Δεύτερο, αυτή η επίθεση τι στόχο έχει να κάνει? Για ποιο λόγο όλες αυτές οι αντιφατικές αποφάσεις ή μερικές φορές χαρακτηρίζονται και άστοχες ή όχι μελετημένες κτλ. Τι στοχεύει? Στοχεύει λοιπόν στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, την κατάργηση κάθε προσφοράς του κράτους από μέσα σε υπηρεσίες υγείας προς τους εργαζόμενους και το χέρι του πολίτη βαθιά στην τσέπη. Δηλαδή, εμπορευματοποίηση και της υγείας, όπως όλων των άλλων. Εμπορευματοποίηση της υγείας όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κόστος θα μετακυλιστεί στις τσέπες των ασθενών, των πολιτών. Σημαίνει ότι εγώ από το 2009 που ήταν 5,3 δις η επιχορήγηση για το φάρμακο θα την κάνω 2 δις το 2014, κάτω από το μισό δηλαδή. Σημαίνει ότι περικόπτω 30%, 32% της προϋπολογισμού των νοσοκομείων για το 2014, 30% της προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ του σημερινού του καταραίοντος αυτού κατασκευάσματος και περικοπεί 15% στη φαρμακευτική δαπάνη. Τι άλλο σημαίνει αυτό η ιδιωτικοποίηση? Ότι οι υπηρεσίες υγείας θα λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Άρα δεν μας χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Πρέπει να τους διώξουμε, να τους μετατάξουμε, να τους απολύσουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί πρέπει να έχει φτηνό εργατικό δυναμικό, λίγο και όσο χρειάζονται αυτοί για να προσπορίζονται το περισσότερο κέρδος. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε μια μονοπωλιακή επίθεση απέναντι στα στοιχειώδη δικαιώματα των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Γίνεται μόνο στην Πρέβεζα? Όχι, σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Θα μου πείτε με ιδιαίτερη ένταση στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, μια γενικευμένη επίθεση σε όλο το μέτωπο του λαού τι απαιτεί? Γενικευμένη αντιπαράθεση. Με τι όρους? Να βγάλουμε κυβερνήσεις ή να δημιουργήσουμε ένα μαχητικό κίνημα που κάτω από την έννοια της λαϊκής συμμαχίας, συσπηρώνοντας εργάτες, αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες, γυναίκες, νέους, μαθητές, σπουδαστές, να δημιουργήσουμε τις δομές, τις αρχές και τους κανόνες εκείνους που θα περάσουμε σε μια ακράτητη αντιπίθεση για ανατροπή σήμερα αυτής της πολιτικής, για ανατροπή αυτής της κυβέρνησης, για ανατροπή οριστικά αυτής της τάξης που κυβερνά και ξεζουμίζει τον υδρότα των εργαζομένων. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο και κυρίαρχο καθήκον. Ο καθένας μας θα συμπαραταχθεί τώρα, αυτή τη στιγμή, με τις δυνάμεις του αγώνα. Καμία επαγρύπνηση, καμιά εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς του κράτους, καμιά εμπιστοσύνη στους βουλευτές, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις που θα εκπορεύονται από τα κοινοβούλια. Η μόνη δύναμη είναι η δύναμη του λαού. Η οργανωμένη, η συντονισμένη σε πανελλήνιο επίπεδο, έτοιμη να κάνει θυσίες στο τώρα για να κερδίσει τον παράδεισο στο αύριο. Σε αυτόν τον αγώνα καλεί το πάμε τους εργαζόμενους. Γεια σας. Στην εκλογή του Μάη είναι να προκύψουν δυνατότητες εξυπηρέτησης των αναγκών της λαϊκής οικογένειας και όχι της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Είμαστε εκείνοι που δεν παπαγαλίζουμε ψευχές ότι είμαστε αδέσμευτοι, ανεξάρτητοι, αυτοδιοικητικοί.
Είμαστε δεσμευμένοι και το δηλώνουμε. Είμαστε εξαρτημένοι από το λαϊκό συμφέρον, από τις αγωνίες και τις ανάγκες των εργατοϋπάλληλων, των επαγγελματοποιητών και αγροτών, των γυναικών και της νεολαίας. Δεν πατάμε σε δύο βάρκες. Δεν λέμε τη μια μέρα τούτα και την άλλη μέρα άλλα. Δεν κυμπίζουμε τον κόσμο. Είμαστε αυτοί που δεν σκύβουμε το κεφάλι στις δυσκολίες, που είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε στη δύναμη του λαού μας. Είμαστε αυτοί που πιστεύουμε στη συλλογική δράση, στη δυνατότητα οργάνωση του λαού από τα κάτω, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Είμαστε οι υποψήφοι της λαϊκής συσπήρωσης και αύριο στο Δήμο της Πρέβεζας, είτε σαν δημοτική αντιπολίτευση, είτε σαν δημοτική αρχή, όπως ο λαός μας θα αποφασίσει, θα είμαστε ανυποχώρητα λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην καπιταλιστική θηριωδία, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης. Δεν θα δεχθούμε και δεν θα συμβιβαστούμε με μια απλή συμμετοχή μας στη διαχείριση της αντιλαϊκής δημοτικής πολιτικής ενάντια στους εργαζόμενους. Ούτε μεθαύριο θα ψάχνουμε να ραδιάσουμε ψέματα στους δημότες και στους εργαζόμενους για να δικαιολογήσουμε τις πράξεις που ζημιανούν τα συμφέροντα των δημοτών και του Δήμου μας. Είμαστε αυτοί που λέμε υπάρχει ελπίδα, το νέο μπορεί να γεννηθεί. Αν με την ψήφο μας, αλλά και τη συμμετοχή μας στο καθημερινό και από τα κάτω συντονισμένο αγώνα του λαού μας, δυναμώσουμε τη λαϊκή συσπήρωση. Αν δυναμώσουμε το ΚΚΕ και τη λαϊκή συμμαχία των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των εργατών, των εργαζομένων, των ανέργων, των φτωχών αγροτών, των αυτοπασχαλούμενων και μικροεμπόρων, των μισθωτών και συνταξιούχων, των νέων και των γυναικών. Τη μόνη δηλαδή πολιτική και κοινωνική δύναμη που έχει συμφέρον, που θέλει και μπορεί να καθοδηγήσει την αντιπίθεση του λαού μας ενάντια στη σύγχρονη καπιταλιστική θηριωδία. Τη λαϊκή συσπήρωση τη γνωρίζουν οι δημότες Πρέβεζας, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα από τη στάση και τη δράση της στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στην περιφέρεια και στην κοινωνία. Κάθε ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης στην Κάλπη αποτελεί κομμάτι ρήτρας δεσμευτικού συμβολέου. Δεν θα βρεθεί κανείς από τους δημότες και τους πολίτες και τους εργαζόμενους μόνος του στις κατασχέσεις, στη φτώχεια, στην ανεργία, στη διακοπή του ρεύματος, του νερού, χωρίς παροχές υγείας. Με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα στις ευρωεκλογές και τη λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές εκλογές, με τη δική μας συμμετοχή, εμπρός λοιπόν, να θεριεύσει η δύναμη του αγώνα, να περάσει ο λαός μας στην αντεπίθεση ενάντια στη σύγχρονη καπιταλιστική θηριωδία. Ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση.